Μαρινάκη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καταλαβαίνω την κόπωση σωματική και ψυχική που υπάρχει αυτές τις τελευταίες μέρες, Νίκο, και έχετε την απόλυτη κατανόησή μας, πραγματικά. Πολύς δύσκολες καταστάσεις που μας τις περιγράφουν, ξέρεις, οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε και βίωσαν την πολύ μεγάλη περιπέτεια του Άλτερ. Μόνο αυτή νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε. Το τελευταίο διάστημα. Ήταν ένα σοκ για μας και καταλαβαίνουμε τώρα βέβαια καλύτερα τις στιγμές και τη δοκιμασία έχουν περάσει και οι συνάδελφοι που έχουν βιώσει ανάλογες καταστάσεις. Νίκο, άκουγα και τώρα τον Αντώνη τον Αλαφογιώργο να λέει ότι είτε είναι ο νέος φορέας είτε ο παλιός. Έχει αρχίσει και μπαίνει στη διαλεκτική σας και δεν ερμηνεύω τον Αντώνη. Ναι, να σας πω λίγο ότι... Το ενδεχόμενο του νέου φορέα. Ναι. Αυτό που έχει εκφραστεί τουλάχιστον σε μια πρώτη ενημερωτική συγκέντρωση των εργαζομένων σήμερα το πρωί είναι ότι είμαστε καταρχήν όλοι εμείς οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ εδώ, κρατάμε ζωντανή τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, προσπαθούμε να εκπέμψουμε με όποια δυνατότητα έχουμε και από εκεί και έπειτα θεωρούμε ότι κακώς δεν έχει ήδη εφαρμοστεί, δεν έχουν σηκωθεί ήδη οι πομποί για να μεταδίδουμε το κανονικό μας πρόγραμμα. Λέμε όχι στις απολύσεις, λέμε όχι στα σχέδια καθαρίσεων, λέμε ναι στην εξυγίανση της ΕΡΤ, αλλά βεβαίως με ένα διαφορετικό τρόπο και με ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο από αυτό που ήδη παρουσιάζεται. Δεν έχει μπει στο μυαλό μας αν ο καινούριος φορέας συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους που βρίσκονται ήδη στη δημόσια τηλεόραση, εάν έχει συνθήκες που να διασφαλίζουν ότι δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα, τα νοσηρά φαινόμενα του παρελθόντος. Ναι. Δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι όλοι εμείς, αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα πρέπει να προηγηθεί ένας διάλογος, θα πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, θα πρέπει να συμμετάσχουμε κι εμείς σε αυτό το διάλογο για να πάμε, να πάμε στην επόμενη, στην καινούργια ΕΡΤ, στην όποια καινούργια ΕΡΤ. Αυτά δηλαδή τα σχέδια επί χάρτου δεν εξασφαλίζουν καμιά καινούργια ΕΡΤ και δεν εξασφαλίζουν κυρίως ένα πρόσωπο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έτσι όπως το θέλει ο Έλληνας φορολογούμενος που το πληρώνει, δηλαδή να υπάρχει χώρος και θέση για όλες τις φωνές και κυρίως να μην υπάρχει σχέση εξάρτησης με τα κέντρα εξουσίας και τις κομματικές εξουσίες. Άρα, Νίκο, μπορεί εχθές να κερδίθηκε πολιτικός χρόνος. Για εσάς όμως δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά. Για μας δεν άλλαξε κάτι. Στα κανάλια και στα ραδιόφωνα παραμένει το μαύρο. Όταν αρχίσουμε να μεταδίδουμε, όταν σηκωθούν οι πομποί της ΕΡΤ και μεταδίδεται σε όλες τις ελληνικές τηλεοράσεις το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αυτή είναι η σημαντική αλλαγή. Για αυτήν επιμένουμε και για αυτήν θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Μάλιστα. Όλες αυτές τις μέρες βέβαια δώσαμε και δείγματα γραφής για το τι μπορούμε να προσφέρουμε χωρίς το καπέλωμα από τα διάφορα κέντρα εξουσίας. Νίκο, επίσης να πούμε, βεβαίως, δεν το συζητώ, το ελεύθερο πρόγραμμα της ΕΡΤ και ο τρόπος με τον οποίο ενεργοποιήθηκαν και οι μουσικοί... Δώσαμε ρεαλιστικές διαστάσεις σε μια ουτοπία, πραγματικά. Και αυτό φαίνεται, Νίκο, και φάνηκε αυτές τις ημέρες, ότι η ΕΡΤ έχει και πράγματα που δεν τα αξιοποιεί, που δεν τα δείχνει. Δηλαδή... Και νομίζω δηλαδή ότι όποιος θέλει μια άλλη ΕΡΤ μπορεί να τη δει, να πάρει μια γεύση σε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, όπως Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι για το θέμα. Ούτε εσύ, ούτε. Δεν ξέρω αν εσύ είσαι σπουδαίος νομικής. Εγώ δεν είμαι νομικός και δεν θα μπούμε στη διαδικασία ερμηνείας της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όμως, καταφανέστατα, δεν γίνεται καμία αναφορά στη ραδιοτηλεόραση, για παράδειγμα, στο περιοδικό ή στο κομμάτι των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ. Δηλαδή, υπάρχει ένα θολό τοπίο σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι ξανανοίγοντας την ΕΡΤ, όλα αυτά τα πράγματα θα αντιμετωπιστούν. Όλα αυτά λέει τα κενά που υπάρχουν. Εμείς θεωρούμε ότι και η ραδιοτηλεόραση πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Ναι. Και τα μουσικά σύνολα πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα κομμάτι της πολιτιστικής παρουσίας της χώρας μας. Έτσι. Δεν είναι μόνο μια δραστηριότητα της ΕΡΤ. Είναι μια εθνική υπόθεση τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Κάτι ακόμα θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, όσο γίνεται πιο διακριτικά να το συζητήσουμε ή αδιάκριτα, εσύ θα αποφασίσεις. Αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο, αυτές 5 ημέρες, εγώ μπορώ να ξέρω για τους δημοσιογράφους, γιατί δεν μπορώ να ξέρω για το τεχνικό ή άλλο προσωπικό. Μάλιστα. Που υπήρχε στην ΕΡΤ. Δεν βλέπω τη συμμετοχή όλων όσων ήταν στο πρόγραμμα της ΕΡΤ πριν την ημέρα της ανακοίνωσης του κ. Κεδίκογλου. Δηλαδή, υπάρχουν πρόσωπα που λείπουν. Λείπουν συμπτωματικά, λείπουν από επιλογή τους και δεν μιλάω για τους παρουσιαστές μόνο. Προσοχή, έτσι. Μιλάω και για τους ρεπόρτερ. Εγώ τις απουσίες που έχω εντοπίσει
είναι οι συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι είχαν προσληφθεί ως προσωπικό ειδικών θέσεων και ειδικοί σύμβουλοι. Ο υπόλοιπος κόσμος, εμείς δηλαδή που είμαστε, που στηρίζουμε σε... Ναι. Έτσι. Νίκο, χάσαμε λίγο την επικοινωνία, μπορείς να αναλάβεις, όλοι εσείς που... Όλοι εμείς που στηρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια την ενημέρωση της ΕΡΤ, ναι, είμαστε εδώ. Μάλιστα, λίγοι δηλαδή είναι αυτοί που λείπουν, έτσι, απλά αυτοί... Ναι, αυτές οι αποψίες τις οποίες έχω εντοπίσει είναι αυτές που σας είπα. Τα ΠΕΦ, αυτοί... προσωπικού ειδικού. Είναι τα ΠΕΦ, ειδικοί σύμβουλοι, όλοι αυτοί που έπαιρναν διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα είμαστε πάντα σε επαφή. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε μπροστά το πρόγραμμα της ΕΡΤ.